Και μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο είναι ο καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Για να παρουσιάσουμε λοιπόν μαζί ένα βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο δείχνει το φωνικό πέρασμα από τις πρώτες στιγμές αυτής της τραγωδίας στην Δυτική Αττική. Και έγινε λοιπόν στο πλαίσιο μιας έρευνας του μεταπτυχιακού στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Και βγαίνουν πράγματι πολλά συμπεράσματα τα οποία δίνουν απαντήσεις σε αυτά τα γιατί αυτής της καταστροφής. Πραγματικά, από την πρώτη στιγμή είχαμε ειδοποιηθεί από τους κατοίκους της Μάντρας. Και συνεργάτες μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πήγαν στην περιοχή και αμέσως αποτύπωσαν με μία επανδρωμένα αεροσκάφη την κατάσταση που επικρατούσε. Βλέπουμε εικόνες από την περιοχή της Μάντρας, από την διασταύρωση της παλιάς Εθνικής Οδού με την Αττική Οδό. Και βλέπουμε πραγματικά ότι πρώτον η ταχύτητα του νερού είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεύτερον ότι δεν είναι μόνο νερό, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό στερεοπαροχής, όπως λέμε, δηλαδή στερεού εδάφους, το οποίο παρασύρθηκε από το νερό. Και αυτός ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που έγιναν τόσες ζημιές στην περιοχή της Μάντρας. Ήταν ουσιαστικά δηλαδή ο συνδυασμός δύο πολύ συγκεκριμένων παραγόντων, και της έντονης βροχόπτωσης που είχαμε, αλλά και ακραίας διάβρωσης του εδάφους, το οποίο οδήγησε σε αυτούς τους όγκους λάσπης. Πραγματικά. Το νερό βέβαια που έπεσε ήταν πάρα πολύ σε ύψος βροχής. Ήταν ένας κύριος παράγοντας, αλλά πιστεύω ότι ο κυριότερος παράγοντας, ο οποίος επέδρασε στο να έχουμε τόσες καταστροφές και τόσο ορμητικό το κύμα της λάσπης, είναι το στερεό έδαφος που παρέσυρε το νερό πέφτοντας στην επιφάνεια της γης. Τα εδάφη εκεί είναι εδάφη τα οποία διαβρώνονται εύκολα, με αποτέλεσμα ο αρχικός όγκος του νερού, όπως αναλύσαμε και όπως είδαμε, να διπλασιαστεί, εμπεριέχοντας και το έδαφος που είχε μαζί του. Βλέπουμε δηλαδή μία λάσπη η οποία έχει μεγάλο ποσοστό εδάφους, που αυτή η λάσπη έχει μεγάλο ειδικό βάρος και αυτή προκαλεί τις καταστροφές στη συνέχεια προς τα κατάντη της περιοχής.